Πάμε, Πάμε να δούμε τι λέει η δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων. Ευθύμη Σκυμάρα στην αίθουσα σύνταξη. Ευθύμη, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Ευθύμη. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Καλησπέρα, Νικόλ. Καλησπέρα, Παύλο. Γεια. Yeah. Στι 4,4 μονάδε βρίσκεται η διαφορά τη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με το δεύτερο γκάλοπ. Τον γκάλοπ τη ΕΡΤ, τη δημοσκόπηση δηλαδή, που περιλαμβάνει τα δεδομένα οκτώ εταιριών ε, δημοσκοπήσεων. Οι, οι εταιρείε αυτέ είναι η ALCO, η GPO, η ΜΑΡΚ, η Μέτρων Ανάλυση, η MRB, η Προράτα, η Pools, όπω και η ΡΑΣ. Μιλάμε για το διάστημα, όπω ανέφερε Παύλο και εσύ, ε, Μαρτίου-Απριλίου. Είναι δύο κύματα δηλαδή δημοσκοπήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει σήμερα 29% όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 24,6%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με 9,5%, το ΚΟΚΟΕ το με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 4,1%, το ΜΕΡΑ 25% με 3,7% και το κόμμα Έλληνες με 3,4%. Ένα ιδιαίτερο με ανησυχητικό θα μου επιτρέψετε να πω, mm. τα λοιπά κόμματα τώρα ανέρχονται σε 4,9% ενώ η λεγόμενη γκρίζα ζώνη που περιλαμβάνει άκυρο, λευκό, αποχή, αναποφάσεις τους καθώς και την επιλογή δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, φτάνει στο 15,1%. Ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ υψηλό ποσοστό θα μπορούσαμε να πούμε. Ε, Πάντω, ε, δεν ξέρω, ε, Νικόλη, πώ βλέπει και αυτά τα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχει μια μικρή πτώση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται ότι σιγά-σιγά προϊόντω και του χρόνου ανακάμπτει. Αποκτάει, ναι, ε, θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει η ανάκαμψη αυτή, η επανασυσπήρωση μετά τα τέμπη. Υπάρχει μια μικρή άνοδο στο ΣΥΡΙΖΑ που, μάλλον, σταθερότητα ακριβώς. χαρακτηρίζει περισσότερο τα ποσοστά του παρά δυναμική. Ε, Ανόδου και βέβαια παραμένει πάντα ε, το κλειδί: είναι αυτή η αδιευκρίνηστη ψήφο, είτε είναι αναποφάσιστη, είτε λευκή, είτε αποχή, ε, που ε, παραμένει ψηλότερη από το 15%. Να θυμίσω εδώ ότι οι δημοσκόποι λένε ότι ε, υπάρχουν αναποφάσιστη μια σημαντική μερίδα. Αν αποφασίσει, στον 1 στου 10, νομίζω, που αποφασίζει ακριβώ πάνω από την κάλπη. Σωστό, έχει δίκιο. Και ε, το 25% α... τι τελευταίε δύο εβδομάδε πριν από τι εκλογέ. Επίση, ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αν δούμε τι καμπύλε των δύο μεγάλων κομμάτων, βρίσκονται στο πιο κοντινό σημείο από τον Ιανουάριο του 2022. Αυτή η διαφορά 4, κάτι τη εκατό είναι η μικρότερη από τον Ιανουάριο του 2022. Και ε... να πούμε ότι αυτή η διαφορά προκύπτει πάντα από του μέσου όρου. Υπάρχουν δημοσκοποί που Τη διαφορά γύρω στου 5 ή και 5 μονάδε mm. και πλέον. και υπάρχουν και δημοσκοπήσει που την εμφανίζουν στι 2,5 με 3 μονάδε. Και να προσθέσω ένα ακόμα στοιχείο ευθύνη: δεν ξέρω αν θα σα σχολιάσει και εσύ κάτι πάνω σε αυτό, αλλά ακούω του ε, δημοσκόπου να λένε ότι δεν βλέπουν να υπάρχουν μεταφορέ ψηφοφόρων ε, μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Δηλαδή υπάρχει ένα τείχο μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Οι μετακινήσει μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ μικρέ. Ε, για να υπάρξει πραγματική εκλογική ανατροπή, θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιου τύπου μετακινήσει μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Εγώ θα θυμίσω εδώ την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε πρόσφατα μετά την μεγάλη έρευνα που έκανε η Έτερων για την ανθρωπογεωγραφία του εκλογικού σώματο με τον Γεράσιμο Μοσχονά, τον καθηγητή τη συγκριτική πολιτική, που μα είπε ακριβώ αυτό, ότι ε, φαίνεται να υπάρχει ένα. Πραγματικό τείχο, όπω είπε, ανάμεσα στα δύο κόμματα είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι σε αξιακά και ταυτατικά χαρακτηριστικά, γεγονό ε, που περιορίζει Πάρα πολύ τι απευθεία μετακινήσει από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία mm. αντίστροφα.